γίνεται αγώνας αυτή τη στιγμή για προστασία του περιβάλλοντος. Ο αγώνας αυτός, έχετε υπόψη, γίνεται όχι μόνο στην πόλη της Χίου, αλλά και στα χωριά. Ήδη έχει ξεκινήσει μία ενημέρωση του κόσμου στα χωριά και στην πόλη και έχουμε τοποθετήσει και διάφορα μηχανήματα για να ελέγχουμε την κατάσταση και στην πόλη και στα χωριά. Συγκεκριμένα τώρα, στην Αγία Φωτιά εντοπίστηκε αυτοκίνητο το οποίο έκανε ανατροπή και έριξε χώματα και τσιμέντα στο περιβάλλον εκεί της περιοχής. Εμείς με τη βοήθεια της αστυνομίας, και εδώ ήθελα να ευχαριστήσω την αστυνομία για την προσφορά της στο θέμα αυτό, βρήκαμε τα στοιχεία του αυτοκινήτου, το όνομα ενός αλλοδαπού, να το πούμε, διότι δεν λέμε ονόματα, είναι αλλοδαπός από την Αλβανία, ο οποίος τον εντόπισε η αστυνομία, τον βρήκαμε, του έβαλα το απαιτούμενο διοικητικό πρόστιμο, απέσυρε με το φορτηγό του όλα τα μπάζα τα οποία είχε ρίξει και τα πήγε στην Ανακέμ εκεί, τα οποία κανονικά έπρεπε να πάει σε ιδιώτη. Το δεύτερο συμβάν το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι στο Πυργή. Είναι το τρίτο που συμβαίνει μέσα σε ένα μήνα στο Πυργή. Και εκεί έχουμε εντοπίσει ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένο το οποίο έκανε ανατροπή δίπλα στους κάδους στις καθαριότητες. Λοιπόν, και εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο, να επιβάλλουμε το απαιτούμενο πρόστιμο. Λοιπόν, εδώ ήθελα μία παράκληση προς τον κόσμο να βοηθήσει την υπηρεσία καθαριότητας. Δεν μπορεί οποιοδήποτε, ή σε ποταμό ή σε δάσος ή και δίπλα στους κάδους, να πάνε να κάνει ανατροπή με τα αυτοκίνητά τους και να πετάνε μπάζα και διάφορα αντικείμενα. Αυτή τη βοήθεια θέλει η υπηρεσία καθαριότητας, διότι κάνουμε ένα φοβερό αγώνα να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή.